Με θάρρος και αυτοθυσία, πυροσβέστες και αστυνομικοί απέτρεψαν τραγωδία το μεσημέρι στην περιοχή του Πόρου στο Ηράκλειο. Τα οχήματα της πυροσβεστικής αδυνατούσαν να προσεγγίσουν εγκαίρως στο σημείο της πυρκαγιάς εξαιτίας παρκαρισμένων οχημάτων στην οδό Αργυροκάστρου. Ήταν πάνω, λέει, το άνθρωπος που μένει με τη γυναίκα του, από ό,τι ξέρω. Μετά από λίγο τους κατεβάσανε. Μέσα από τις φλόγες και τον καπνό, οι πρώτοι πυροσβέστες μαζί με άνδρες της ομάδας Δίας έσπευσαν στο δώμα του δευτέρου ορόφου και κατάφεραν να βγάλουν από τη φλεγόμενη κατοικία ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και μαζί το σκυλί της οικογένειας. Και αποδεσμεύσαμε δύο άτομα, βοήθησαν πάρα πολύ τα παιδιά της αστυνομίας με τις μηχανές και ένα σκυλί. Νομίζω ότι όλη η επιτυχία στέφτηκε παρά τις δυσκολίες, όλο το εγχείρημα στέφτηκε με επιτυχία. Και οι ένικοι των υπόλοιπων διαμερισμάτων απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Ο 78χρονος μάλιστα υπέστη εγκάβματα στο δεξί του χέρι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες. Τη συγκλονιστική προσπάθεια των σωστικών συνεργείων κατέγραψαν καρέ-καρέ οι εικονολήπτες της Κρήτη TV. Του ξαδέρφου μου το σπίτι κάηκε. Το δικό μου δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω μπει μέσα να δω. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Αργυροκάστρου στον Πόρο. Με 4 οχήματα της πυροσβεστικής και 15 άνδρες να προσπαθούν για ώρα να φτάσουν με τεμποδίων στην εστία της φωτιάς. Υπήρχαν κάποια έφλεκ τελικά στην ταράτσα του ανθρώπου. Κάτι πήρε φωτιά από εκεί, ξύλα, δεν ξέρω τι. Άρπαξε, ακούσαμε φωνές. Αυτά ξέρω, μετά έρθει η πυροσβεστική και τόσο. Ο κίνδυνος για τη ζωή και την ασφάλεια των ενίκων του λιόμενου σπιτιού αποσοβήθηκε. Ο πυκνός μαύρος καπνός στήληξε για ώρες την περιοχή, όσο οι φλόγες κατέστρεφαν την ξύλινη κατοικία. Η πυρκαγιά, όπως βλέπετε, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας του έφλεκτου της κατασκευής, διότι η κατασκευή ήταν από λιόμενο, ήταν λιόμενη, παλιά λιόμενη κατασκευή. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς διενεργεί η πυροσβεστική υπηρεσία του Ηρακλείου, ενώ για μία ακόμη φορά οι δυσκολίες πρόσβασης των σωστικών συνεργείων προκαλούν προβληματισμό.